μεταξύ μου και βλέπω ότι πάρα πολλές από τις ομιλίες τις παίρνουν και τις μεταδίδουν. Παλιά δεν υπήρχαν αυτά τα μέσα, τα ιντερνετικά και όλα αυτά. Και βέβαια δεν μεταδιδόταν οι φωνές των Αγίων, όλων αυτών των μεγάλων Αγίων. Τώρα έχει προοδεύσει η επιστήμη, έχουν βρεθεί όλα αυτά τα μέσα, που όταν προχθές και κάθε φορά που κρατάω τον Τίμιο Σταυρό, τα κινητά και οι φωτογραφίες δίνουν και παίρνουν. Άλλες εποχές τώρα, κύριε Απόστολε. Δεν είναι οι εποχές που εμείς ζούσαμε. Όλοι οι νέοι, ακόμα και ένα παιδί 8 χρονών, έχει το δικό του κινητό τηλέφωνο. Και μικρότερο ακόμα. Για καταλάβετε λοιπόν, έτσι η επιστήμη έχει προχωρήσει, έχει προοδεύσει, μέχρι που ο Θεός να θέλει, γιατί θα προοδεύει, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να τα σταματήσει ο Θεός. Θυμάμαι στην κατοχή, και αυτό δεν το ξέρουν οι άνθρωποι, ούτε εμείς το ξέρουμε. Εσείς οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, θυμάστε στην κατοχή, ότι μέσα μάζευε η γιαγιά μου και ο παππούς μου στα κασελάκια μάζευαν τα χρήματα, όλα τα τιμαλφή και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έλεγαν οι πατέρες, άγιοι πατέρες της εποχής εκείνης, ότι θα έρθει η εποχή και αυτά θα είναι απλά χαρτιά και δεν θα πιάνουνε. Το ίδιο θα γίνει και τώρα, γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται. Όταν ο Θεός από πάνω θα επιτρέψει, τότε όλα αυτά θα γίνουν στάκτη και ο άνθρωπος πάλι θα ξεκινήσει από την αρχή. Μπορεί εμείς να μην ζούμε, αλλά αυτό θα γίνει, γιατί το γράφει το Ευαγγέλιο, το λένε οι Άγιοι Πατέρες, το λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, το λένε οι προφητείες. Και οι προφητείες ποτέ δεν βγαίνουν έξω, διότι αν βγουν έξω και δεν τύχουν, τότε η αντίθετη πλευρά θα πει δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Εκκλησία. Και ο Θεός δεν αφήνει ποτέ τον άνθρωπο ανυπεράσπιστο. Απλά άλλοι μιλάνε θεολογικά και άλλοι μιλάνε με την απλή γλώσσα, όσο πιο απλή γίνεται, και άλλοι είναι αμόρφωτοι όπως εγώ και απλά θέλω να μιλάω πάντοτε μέσα στην καρδιά των ανθρώπων, έτσι όπως εγώ το νιώθω, αλλά να είμαι και εδώ μπροστά σας ο ίδιος και όταν κλειστεί η κουρτίνα να είμαι πάλι ο ίδιος. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να κρατηθεί, να το ξέρετε παιδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατηθεί, το ξέρετε. Τα έχω δει εγώ αυτά, να το ξέρετε αυτό. Γιατί έχω πάει και σε συγκεντρώσεις, παντού έχω πάει. Τα έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όπως είμαι εγώ τώρα και μιλάω, κλείνοντας τη θύρα, να κρατηθώ ο ίδιος όπως εγώ σας μιλάω. Αυτό είναι, παιδί μου, το πιο δύσκολο πράγμα. Δεν υπάρχει πιο δύσκολο. Γιατί ο άνθρωπος δεν πρέπει να μεταμορφώνεται. Πρέπει να παραμένει ο ίδιος όπως είναι, με την απλότητά του και με το σταυρό του και με την επαφή του με τον άνθρωπο. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας κούρασα, να με συγχωρείτε. Απλά και εγώ βρήκα την ευκαιρία να μιλήσω λίγο με τον ουρανό. Κοιτάξτε ένα ωραίο, κοιτάξτε τα σύννεφα, ναι, είναι πολύ ωραία, πολύ ωραίο. Οι ακροατές, οι τελεθεατές που μας βλέπουν λένε τι ωραία τα φυσικά φαινόμενα και αυτά που σχηματίζει ο ουρανός, είναι φοβερά αυτά, φοβερά, φοβερά, όλα καλά θα πάνε, το θυμηθείτε. Προσεύχομαι συνέχεια. Λοιπόν, ο ουρανός τι μας λέει τώρα? Ναι, καληνύχτα, αυτό μας λέει. Λοιπόν, να είστε πάντοτε καλά. Καληνύχτα στην όμορφη Αθήνα μας, η οποία ησυχάζει σιγά σιγά, και καληνύχτα και από τον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρων στο λόφο του Λυκαβητού.